Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε, είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Ο Στάθης ανακοινώνει στον λυκούργο στη σειρά του Μέγα, η γη της Ελιάς, τα ευχάριστα νέα για τον επερχόμενο γάμο του. Η Αμαλία μαγνητοφωνεί την κουβέντα της με την Αθηνά. Η Κούλα είναι πολύ ενθουσιασμένη που βρήκε τον Βασίλη, της στο πρόσωπο του Γιώργη Κουράκου και δέχεται ευχαρίστως να μπει στο κρατητήριο για να βρίσκεται κοντά του. Ο Παρασκευάς εξακολουθεί να κρύβεται στο σπίτι του Λυκούργου και του έχει γίνει στενός κορσές ώστε να μην μένει στιγμή μόνος του, γεγονός που καταπιέζει αφάνταστα τον Λυκούργο. Ο Μάνος και η Μαρίνα πηγαίνουν στην Κηφισιά για να κάνουν έκπληξη στην Ιουλία και να δουν το μωρό. Ο Δημοσθένης δίνει ψεύτικες πληροφορίες στον Κουράκο για το φορτηγό του στο δάσος, αλλά ο αστυνόμος δεν πείθεται. Η Αρετή φεύγει στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από μία οντισιόν σαν ηθοποιός. Ο Δημοσθένης στέλνει ένα απειλητικό μήνυμα στον Παρασκευά, αλλά δεν περιμένει με τίποτα την απάντηση που θα λάβει. Η Αμαλία βάζει στον Ισίδωρο να ακούσει μονταρισμένη τη συνομιλία της με την Αθηνά και εκείνος γίνεται έξαλλος. Ο Παρασκευάς συναντάει την Ειρήνη και βάζει τους όρους του στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Μέγα, η γη της Ελιάς, αλλά ο Δημοσθένης δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι ιτήθηκε από ένα πεδαρέλι. Ο Ισίδωρος ζητάει από τον Λυκούργο να βρει τρόπο ώστε να σπάσει το προγαμιαίο σύμφωνο που είχε κάνει με την Αμαλία, αλλά εκείνη σκοπεύει να τον δυσκολέψει. Η Αριάδνη πέφτει παραλίγο θύμα ληστείας, ενώ η άμεση παρέμβαση του Κουράκου τη γλιτώνει από τα χειρότερα. Η Ισμήνη τραβάει τον καυγά στα άκρα και απαιτεί από τον Κωνσταντίνο να απολύσει τη Σοφία. Το βιβλίο της Μαρίας κυκλοφορεί και όλοι νιώθουν ανυπεράσπιστοι μπροστά στις αποκαλύψεις. Η Ιουλία εκμυστηρεύεται στον Στάθη ότι ονειρεύεται θρησκευτικό γάμο και αποφασίζουν να το σκεφτούν. Την ίδια ώρα, η Αρετή και η Κούλα ετοιμάζονται πυρετοδός για τον γάμο της Αθηνάς. Η Αθηνά, από την άλλη, έχει χάσει το κέφι της λόγω του βιβλίου της Μαρίας και η μητέρα της είναι απαρηγόρητη. Ο Ισίδωρος ξεκαθαρίζει στην Αμαλία πως δεν θα τηρήσει το προγαμιαίο του συμβόλαιο. Η Χάιδο και η Βασιλική συμφωνούν να μετακομίσουν σε άλλο σπίτι, γιατί οι αναμνήσεις από τον Φίλιππο είναι δυσβάστακτες. Ο Κωνσταντίνος και η Ισμήνη συνεχίζουν να μαλώνουν για τη Σοφία, με τον Κωνσταντίνο να δηλώνει ανέντοτο σε σχέση με την απόλυσή της. Η Ισμήνη πραγματοποιεί την απειλή της και φεύγει από το σπίτι. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.